Και πάω λίγο στη γειτονική χώρα. Προφανώς είσαι από εκείνους που δεν έχουν πέσει από την καρέκλα τους, γιατί το είχες περιγράψει, παρότι όταν έκλεισε αρχικός ο Κιλιτζάρογλου, είπες κρατάω μία επιφύλαξη για τη στάση Αξενέρ. Μπες βγες, τι τελικό συνέβη και καταλήξαμε στο ίδιο πρόσωπο και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τον Ερντογάν? Και λύσε μου και μία πορεία. Στην Ελλάδα, συνάδελφοί σου αναλυτές, γιατί πανηγυρίζουν με την υποψηφιότητα Κιλιτζάρογλου και την ήττα Ερντογάν? Μας συμφέρει αυτό? Μας συμφέρει σχήμα λόγου? Καταρχάς δεν μας αφορά, είναι εκλογές Τουρκίας. Μας αφορά σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, ας το πιέσουμε από αυτό το τελευταίο. Πραγματικά υπάρχουν αναλυτές που δεν θέλουν τον Ερντογάν, τάχα μου ότι είναι συντηρητικός και ψωτρομικός και δικτάκτορ για τη χώρα του. Εντάξει, οκ. Okay. Και θέλουν, ας πούμε, και το προοδευτικό. Μην ξεχνάμε ότι πριν 20 χρόνια κάπως έτσι βλέπανε πάλι τον Ερντογάν τότε. Αλλά ξεχνάμε ότι η πολιτική της Τουρκίας και δύο αναθρωτισμός της ήταν και είναι διαχρονικός, άσχετα ποιος κυβερνά. Και αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε απέναντί μας, αν εκλεγεί το εθνικό μέτωπο, συμμαχία, δηλαδή το Al-Tilimasa που το λένε, το τραπέζι των 6. Δεν θα είναι μόνο οι κεμαλιστές, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ. Θα είναι όλα τα γεράκια της Τουρκίας μαζεμένα. Δηλαδή έχουμε τον. Α, ξεκινήσω τους δημάρχους. Έχουμε τον Γιαβάς, προερχόμενος από τον Μπαχτσελή. Αντικουρδιστής όσο δεν πάει. Ο δήμαρχος της Άγκυρας, λες. Ο δήμαρχος της Άγκυρας. Δηλαδή, εκλεγμένος με το ΤΣΕΧΑΠΕ, αλλά είναι αντικουρδιστής φουλ. Οι Κούρδοι τραβάνε τα μαλλιά τους μόλις ακούγανε ότι μπορεί να είναι υποψήφιος. Λέγανε, μα τι λέτε. Αυτός έχει τα χέρια του ματωμένα. Ο Ιάμογλου, με αποδείξεις συναδέλφων σου δημοσιογράφων, φανερεί. Δηλαδή, όχι μυστική δημοσιογραφία, φανερεί. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, είναι σε μεγάλους αναγκαλισμούς με τους Μπεσίλη Τσετέ, δηλαδή με τη συμμορία των 5, τους μεγαλοεργολάβους. Και πάμε τώρα στη συνέχεια, οι οποίοι ρυθμίζουν τα εσωτερικά της Τουρκίας αυτή. Και πάμε τώρα. Η Αξενέρ, υπουργός της Τσιλέρ, μαζί με τον Μπαχτσελή, Γκρίζα Λίκαινα και σήμα του κόμματός της, το λέμε το καλό κόμμα, γιατί η σημαίνει καλό στα τουρκικά, αλλά είναι το γιώτα ύψιλον κεφαλαίο γιώτα, που είναι το σύμβολο της φυλής Καγή, από την οποία ήταν αρχηγός Ερτογρούλ και ένα από τα 100 παιδιά του ήταν ο Οσμάν Γκαζί ο πρώτος και βγήκαν οι Οσμανλίδες. Δηλαδή έχει σύμβολο, το πηγαίο σύμβολο των Οθωμανών στο κόμμα της, το καλό κόμμα, αλλά έχει το σύμβολο, το πηγαίο σύμβολο της φυλής Καγή, που είναι ο πυρήνας των Οθωμανών, Οσμανλίδων. Έχουμε στη συνέχεια τον Νταβούτογλου, στρατηγικό βάθος, πνευματικός πατέρας μέχρι ένα σημείο, μέχρι να τα σπάσουν, του καθοδηγητής μάλιστα πνευματικός και πολιτικής του Ερντογάν. Έχουμε τον Αλί Μπαμπατζάν, παιδί του Ερντογάν και σε θέματα οικονομίας και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αρεστό στη Γερμανία, θυμάσαι από το 2020 που σου έλεγα για τις μελέτες που κάνουν υπέρ του Μπαμπατζάν τα think tanks της Γερμανίας και δι' του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας από το 20, το Μάιο του 20 τον προαλήφουν για το μέλλον, κάποια στιγμή νέος είναι αυτός ακόμα. Έχουμε από την άλλη μεριά τον Κιλιτζάρογλου, Αλεβίτης, ναι, κοσμικός ουσιαστικά, δηλαδή, και θρησκευτικά κοσμικός. Είναι σουνιταρικά το αυτό, δηλαδή είναι σουνιτική αίρεση. Το αλεβιτισμό είναι κάτι άλλο, σχετίζεται, είναι πιο κοντά στον σιιτισμό ουσιαστικά, πιστεύοντας τον άλλη. Και γενικώς όσοι είναι γύρω-γύρω και στο τραπέζι των 6 είναι γεράκια εθνικισμού, είτε προερχόμενοι από το Τερίντεβλετ, από το βαθύ κράτος, το κεμαλικό κάποτε, είτε το βαθύ κράτος που έφτιαξε τα τελευταία 20 χρόνια ο Ερντογάν. Και θέλουμε, αντί να έχουμε έναν διάβολο σε εισαγωγικά, τον οποίο γνωρίζουμε, να πάμε να βρούμε τους διάολούς μας, όλους μαζεμένους, επειδή και καλά αυτή είναι το αντίπαλον δέος τώρα όλοι του Ερντογάν, θα μοιράσουν μεταξύ τους τα οθήκια ποιος θα πάρει τι, και θα τους έχουμε όλους μαζεμένους, οι οποίοι είναι οι πρώτοι αναθεωρητές, αυτοί φτιάξαν τις πρώτες λίστες των νησιών και την αναθεώρηση της Τουρκίας, έχουν μέσα τους άκρατο εθνικισμό, κάποιοι θρησκευόμενοι, δηλαδή ισλαμοεθνικιστές και κάποιοι κοσμικοί εθνικιστές, δηλαδή κεμαλιστές, όλοι αυτοί να είναι μαζεμένοι και να τους έχεις απέναντί σε όλους αυτούς. Και κάποιοι λοιπόν δικοί μας αναλυτές εδώ θεωρούν αυτό ότι είναι προοδευτικό και ότι η Τουρκία με αυτούς
θα ξαναπροσεκίσει το ευρωπαϊκό της πρόσωπο τάχα μου και θα ηρεμήσουμε και θα συζητήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, πόσο πιο βαθιά ανοιχτωμένος μπορείς να είσαι, και από την άλλη μεριά να έχουμε τον Ερντογάν, τον οποίο αφενός ξέρουμε, αφετέρου, καλύτερο σύμμαχο η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει. Γιατί έχει δείξει το πραγματικό αυτό. Πρόσωπο της Τουρκίας. Α. Έχει δείξει το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας στους πάντες και κανείς πια δεν μπορεί να δικαιολογείται και να λέει η Τουρκία ότι έχει ευρωπαϊκό δυτικό προσανατολισμό. Έχει εξηγήσει ότι έχει αμυγός ευρωασιατικό προσανατολισμό, έχει αμυγός ισλαμοεθνικιστικό προσωπείο πλέον και όχι μάσκα τάχα με εξωευρωπαϊσμό και είναι πλήρως αναθεωρητικός και δεν έχει κανένας, καμία δικαιολογία να λέει δεν ήξερα για την Τουρκία. Άρα λες ότι η Τουρκία εν συνόλο της πολιτικής της ελίτ έχει μετατοπιστεί σε ένα βαθύ στρατηγικά αναθεωρητικό πεδίο. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Και η διαφορά είναι ότι τον έναν τον ξέρεις τι καπνοφουμάρι, να το πω έτσι. Και θα κάνεις με έναν. Και από την άλλη μεριά θα κάνεις με έξι. Για πάμε λίγο σε αυτούς τους έξι. Αυτό το μπες βγες της Εξενέρ και ζήτησε αντιπροέδρους τους δύο δημάρχους που μας είπες τι είναι, της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης. Η Εξενέρ έπαιξε ένα... Το είχα αναρτήσει την Παρασκευή με το που το έκανε αυτό. Η Εξενέρ έπαιξε ένα παιχνίδι πολιτικό. Μια πόκα πολιτική παίζεται, έτσι. Έκανε την πλόφα της. Έχει πάρει, από ό,τι διαβάζω Τούρκους αναλυτές και από ό,τι μου λένε κάποιοι γνωστοί μου Τούρκοι. Βεβαίως είναι αντιερδογανιστές αυτοί οι γνωστοί μου. Αλλά τέλος πάντων. Μου λένε το εξής, ότι αυτή έπαιξε τα αρέστα της, έχει πάρει αντάλλαγμα, δεν υπάρχει περίπτωση, ισχυρό αντάλλαγμα. Και μου είπανε να μην ξεχνάτε, όσοι κάνατε αναλύσεις εκεί στην Ελλάδα, ότι ο γιος του Σοφατίχ εργάζεται για τους Μπεσλιπέτσε και για τον Κότς. Τον μεγάλο επιχειρηματία, τον τεράστιο επιχειρηματία της Τουρκίας, στο πανεπιστημίο του βέβαια εργάζεται, το πανεπιστημίο Κότς, και εργάζεται και για τους πέντε μεγαλοεργολάβους, οι οποίοι έχουν έναν αγκαλισμό και με τον Ιμάμογλου και οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν, παρότι χτύπησαν την πόρτα του Κιλιτσάραγλου και του είπαν να σε στηρίξουμε, πάμε για την επόμενη μέρα. Και προς το παρόν, όπως τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω εγώ, δεν τους έχει δεχτεί. Επομένως, παραμένουν στον Ερντογάν. Τώρα, η ομάδα των έξι αυτών έβγαλε μεν κοινό υποψήφιο τον Κιλιτσάραγλου, όμως μην ξεχνάμε ότι στις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν, είναι ο μόνος που χάνει από τον Ερντογάν. Με οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο θα κερδίζαν. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Αυτά τα μπες βιές της Αξενέρ μήπως έχουν σχέση και με το εσωτερικό του κόμματός της, τις τρεις συνιστώσεις που αλληλοϋποβλέπονται στο εσωτερικό της. Έχουν σωστά. Και μάλιστα. Ναι, βεβαίως έχουν, διότι το κόμμα της δεν έχει ενιαίο αφήγημα. Έχει και κάποιους οι οποίοι προέρχονται έτσι από το. Από το κοσμικό κράτος, ας πούμε, και κάποιοι οι οποίοι προέρχονται από απογοητευμένους που φύγανε όπως και αυτοί από το Μπαχτσελί. Έχουν και ένα εσωτερικό μέτωπο, σαφώς. Επομένως, τι πίεσαν από το εσωτερικό της μέτωπο πάρα πολύ. Της είπαν ότι αυτοκτονεί, της εξήγησαν πολλά τέτοια πράγματα. Τώρα μην σου τρώω το χρόνο. Είναι και γκυλουενιστές που είναι με την Αξενέρ και δεν γουστάρουν τον Κιλιτσάραγλου, Ναι. Ισχύει αυτό. Ο Κιλιτσάραγλου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν συγκεντρώνει το αντιερντογανικό ρεύμα. Βγήκε λέγοντας ότι δεν είμαι απλά ένας υποψήφιος, είμαι η αλλαγή. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Ζητάνε αλλαγή, αλλά ο Τούρκος μέσος πολίτης δεν ζητάει μόνο την αλλαγή που τη θέλει. Θέλει και σταθερότητα. Που όμως είδε ότι αυτοί επί ένα χρόνο δεν μπορούσαν να προτάξουν ένα κοινό υποψήφιο. Και σε δύο μήνες τώρα δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν και να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους, ούτε εμπνέει τρομερά τον κόσμο τώρα, ως αναγκαίο κακό ίσως, αλλά δεν εμπνέει τον κόσμο τρομερά ο Κιλιτσάραγλου. Είναι γεννημένος το Δεκέμβριο του 1948, έχει τα 74, πατήσει προς τα 75. Θα θέλανε κάποιον πιο νέο, δεν προέκυψε αυτό. Για μένα δεν είναι γιατί έβαλε ένσταση η Αξενέρ. Είναι γιατί είπε τους θέλω ή δεν τους θέλω κτλ. Αλλά γιατί οι ίδιοι ευθύως δεν θέλουν να κάψουν το χαρτί τους με τους δύο παλιούς που αυτή τη στιγμή παίζουν τα αρέστα τους και το κάνουν το τελευταίο πολιτικό τους γύρο. Δηλαδή ο Ερντογάν και ο Κιλιτσάραγλου. Άρα είναι νέοι άνθρωποι και έχουν την επόμενη πενταετία από αυτούς. Πολύ γρήγορα θέλω να σε ρωτήσω τα εξής, Δημήτρη. Άρα βλέπεις ότι εδώ είναι το ξεκαθάρισμα μεταξύ των μεγαλύτερων ηλικιακά, Ερντογάν Κιλιτσάραγλου.
Στην περασμένη το 48, Ερντογάν το 54. Μάλιστα. Στην περασμένη εβδομάδα ο κύριος Ευτυχίδης εδώ σε αυτή τη συχνότητα δήλωσε βέβαιος πως. Πράσος. Ναι, πως ο Ερντογάν θα ιτηθεί στις εκλογές ανεξαρτήτως του επικεφαλής και πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν έχει σοβαρή στρατηγική και εξωτερική πολιτική και διπλωματία, αλλά μόνο τη δύναμη των όπλων. Συμφωνείς? Με το Θράσο είμαστε προσωπικοί φίλοι και τα συζητάμε. Γενικώς θεωρούμε ότι είμαστε από αυτούς που πέφτουμε μέσα. Με το Θράσο εδώ δεν ενστερνίζομαι, το έχω πει δηλαδή και το ίδιο εντελώς αυτή την άποψη. Όμως θεωρώ το εξής, εγώ να το πω έτσι λίγο πιο δικηγορίστικα, με την καλή έννοια του όρου, όχι με την καταχρηστική. Θεωρώ ότι έστω και αν χάσει τις βουλευτικές εκλογές στο ΑΚΕΠΕ, το κυβερνών κόμμα, ο Ερντογάν δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει το Σύνταγμα και τους νόμους που εκπορεύονται από το Σύνταγμα στα χέρια του. Έχει το Συνταγματικό Δικαστήριο που ερμηνεύει τα εκλογικά θέματα. Εμείς δεν έχουμε Συνταγματικό Δικαστήριο, έχουμε τα Διοικητικά Δικαστήρια που λύνουν διαφορές. Και επομένως θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει με οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ο Ερντογάν. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει: καλημέρα από την Ολλανδία. Ο φίλος ο Γιώργος ο Χαλάφτρης. Μια ερώτηση στον κύριο Σταθακόπουλο. Ανέφερε ότι ο Κιλιτζάρογλου είναι αλεβίτης. Έχουν σχέση οι αλεβίτες της Τουρκίας με τους αλαουίτες της Συρίας? Ο πρόεδρος της Συρίας είναι αλαουίτης. Μήπως τυχόν εκλογή Κιλιτζάρογλου? Ναι, είναι θέμα προφοράς. Αλεβίτες και αλαουίτες είναι θέμα προφοράς στα αραβικά ή στα τουρκικά. Αλεβί στα τουρκικά, αλαουί στα αραβικά. Αυτό είναι. Λατρεύουν, είναι ουσιαστικά είναι ουσιαστικά είναι παρυφές του σιιτισμού. Οι Σύριοι είναι σιίτες, το Ιράν είναι σιίτες, πιστεύουν στον Αλή, στον γαμπρό του το Μωάμεθ. Επομένως εκεί είναι πιο κοσμικοί. Όμως οι γυναίκες δεν φοράνε μαντήλα, τρώνε, πίνουν, δηλαδή κάνουν μια ζωή που είναι πιο κοντά στα που ζούμε και εμείς, ας πούμε. Άρα, μήπως τυχόν εκλογή Κιλιτζάρογλου ομαλοποιήσει τη σχέση με τη Συρία? Αυτό ρωτά. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά γενικώς εμάς τέτοιου είδους επαφές της Τουρκίας με ένα προσωπείο τάχα μου αστικό, κοσμικό και φιλοδυτικό και με ανοίγματα προς Συρία, Ισραήλ, Αίγυπτο και όλα τα σχετικά που βλέπουμε και να ξαναγαπήσει με τη Δύση, εμάς δεν μας συμφέρει. Τώρα κακαραδίνα και εμείς τώρα κοιτάμε το δικό μας συμφέρον. Μπορεί, ξέρω εγώ, το να ωφελήσει τον τουρκικό λαό όσους καταπιέζονται. Μπορεί να συμβούν, ξέρω, κάποια πράγματα καλά εσωτερικά στην Τουρκία, να φτιάξει το προφίλ της εξωτερικά η Τουρκία. Δεν νομίζω ότι συμφέρει την Ελλάδα. Και ξερά, έτσι, ρεαλιστικά μιλώντας, οφειλημιστικά μιλώντας, νομίζω ότι μας συμφέρει ο Ερντογάν. Δηλαδή, αν μπορούσαμε οι Έλληνες να ψηφίσουμε, θα πρέπει να ψηφίσουμε Ερντογάν. Θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Αχιλέα. Ναι. Με όσα τραγικά και εγκληματικά συμβαίνουν εδώ, σχεδόν έχουμε ξεχάσει, ενδεχομένως δικαιολογημένα, ή δεν έχουμε σχολιάσει τη διάσκεψη που γίνεται για τη Λιβύη χωρίς τη συμμετοχή της χώρας μας, αλλά και την καταρχήν συμφωνία Σερβίας-Κωσόβου. Πώς θα σχολιάζει αυτά ο κ. Σταθακόπουλος? Ναι, στο θέμα της Λιβύης είναι γνωστό, ας πούμε, ότι γενικώς είμαστε απ' έξω. Και είμαστε απ' έξω, παρότι ως τρίτο μέρος φυγόμαστε από οτιδήποτε κάνει η Λιβύη, είτε στα εσωτερικά της, είτε στο θέμα της δικιάς της ΑΟΣ, είτε στο θέμα της συμφωνίας με της Τουρκίας και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί πέρα έχουμε εγκλωβιστεί κάπως, στο θέμα ότι δεν αναγνωρίζουμε την de facto λιβική κυβέρνηση, παρότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνομιλούν μαζί της, και έχω ξεχάσει, θεωρώ τώρα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, που είναι νομικός, καταξιωμένος δικηγόρος, ότι δεν τα ξέρει, δεν το έχουν πει η συμβουλή του. Το θέμα είναι όμως δεν είναι θέμα τι λέμε νομικά, το θέμα είναι τι πολιτική θέλουν να ακολουθήσουν. Γιατί νομικά γνωρίζουμε ότι τα de facto όργανα, ήδη από την εποχή του Ρωμαϊκού Δικαίου, του λέξου Μπαρμπάριος Φίλιππους, και όπως ισχύει σε όλο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στην Ελλάδα σαφώς, τα de facto όργανα παράγουν νόμιμες πράξεις, εφόσον οι πράξεις αυτές δεν προσβληθούν ως άκυρες. Άρα λοιπόν, αυτό το ξεχνάμε όταν κάνουμε αναλύσεις. Τώρα, αναφορικά με το θέμα Σερβίας-Κωσόβου, ναι. Εκεί πέρα είναι ένα βαθύ ιστορικό θέμα που γνωρίζουμε. Εκεί πέρα βομβαρδίστηκε ένα κυρίαρχο κράτος, ανηλαιός, απεινός από το ΝΑΤΟ για την αναγνώριση του Κωσόβου, η οποία ήρθε το 2008, όπως ξέρουμε, μετά το 99 το 8. Έχει πάει και στη Χάγη το θέμα. Η Χάγη το έχει χειριστεί πολύ διπλωματικά, η απόφαση που έχει βγάλει για το Κωσόβο. Δηλαδή, παρότι παρουσίασαν οι Κωσοβάροι ως νίκη τους εν τούτης της ταινίας, έτσι, στρίκτο σένσο, της ταινίας οδό και ερμηνεία, δεν έχουν δικαιωθεί απολύτως
για αυτά τα οποία νομίζουν οι Κωσοβάροι. Και όπως καταλήγει το δικαστήριο, και γενικώς αυτό λέει το διεθνές δίκαιο, όσες χώρες και αν αναγνωρίσουν το Κόσοβο, δεν έχει καμία σημασία με το έχει αναγνωρίσει η Σερβία. Αυτός ο οποίος θα νομιμοποιήσει τη Σερβία, το Κόσοβο, ότι όντως είναι αναγνωρισμένο αυθύπαρκτο, είναι μόνο η Σερβία. Και αυτό το λέει και το ΙΚΕΙ ΧΑΓΗ, το λέει και το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό επέμενα εγώ το 18, ότι όσοι και αν αναγνωρίζουν τη Βόρεια Μακεδονία ως Βόρεια Μακεδονία, το πιστοποιητικό γέννηση τη χώρα αυτή με αυτό το όνομα θα το δίνει μόνο η Ελλάδα. Κανένα άλλο. Και έτσι λέει το διεθνές δίκαιο και έχει ορίσει και η ΧΑΓΗ με το Κόσοβο. Άρα λοιπόν το ότι προσεγγίζουν οι Κωσοβάροι με του Σέρβου, όσε χώρε και να έχουν, πολλέ χώρε, εκατοντάδε χώρε έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο, ετούτης, είναι να την αναγνωρίσει η Σερβία. Μόνο αν αναγνωριστεί από τη Σερβία και γίνει προσέγγιση από τη Σερβία, τότε και μόνο θα μπορούμε να μιλάμε για Κόσοβο. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να το ευχαριστήσω. Σήμερα τον έβαλα σε δύο άξονες, αλλά. Και χάρη η νομική ιδιότητα, εντάξει, μου επιτρέπει να μπορώ να κινηθώ και στα δύο. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλή σου ημέρα. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.